Μια νέα δυναμική χρονιά περιμένει μετά από 2 χρόνια περιορισμών που επηρέασαν σημαντικά τους συλλόγους, όλους τους χορευτικούς και πολιτιστικούς συλλόγους. Ο Χορευτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Τρακών Κομωτινής, που ξεκινά ξανά τα μαθήματα στις 3 Οκτωβρίου με τμήματα χορού παιδιών και ενηλίκων, αλλά και νέο τμήμα παιδικής παραδοσιακής χοροδίας. Κοντά μας φιλοξενούμε απόψε τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Ιωάννη Τσερνικούδη, να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα, κύριε Τσερνικούδη. Καλησπέρα, κυρία Κινέζου, και σε εσάς και στους τηλεθεατές του καναλιού μας. Πού και πώς σας βρίσκει το νέο ξεκίνημα της εκπαιδευτικής χρονιάς, μιας και η χρονιά αρχίζει για τη λειτουργία των τμήματων σας, καθώς στη διάρκεια όλης της χρονιάς, ακόμη και το καλοκαίρι, ο Σύλλογός σας υλοποιούσε ή συμμετείχε σε πληθώρα δράσεων? Ναι. Αν και η περσινή χρονιά ήταν δύσκολη, τα είχαμε πει από εδώ. Βέβαια, παρόλα αυτά, λειτουργήσαμε όπως μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Από το Μάιο και μετά μέχρι και το Σεπτέμβριο, τα πράγματα ήταν πολύ δυναμικά γενικότερα και για το Σύλλογο Θρακών, αλλά και για όλες τις εκδηλώσεις που λάβανε μέρος και στην περιοχή μας και στην Ελλάδα, όπου συμμετείχε και σε αρκετές από αυτές ο Σύλλογος Θρακών. Άρα, με αφορμή και τα ελευθέρια της πόλης μας, το ταξίδι στα Γιάννενα. Και ταξιδέψαμε από την Ορεστιάδα μέχρι και τη Δράμα, σχεδόν σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, δηλαδή και εντός νομού και εκτός. Είχαμε ένα πολύ δημιουργικό καλοκαίρι. Χαλαρώσαμε 1-2 εβδομάδες, τις οποίες τις συνδυάσαμε και με τις εγγραφές, οι οποίες συνεχίζονται. Είμαστε στην καπναποθήκη, στο χώρο που κάναμε χρόνια πρόβες, αλλά τώρα και με την βοήθεια του Δήμου και της ΔΚΠΑΧ έχουμε και τα γραφεία μας εκεί. Στην Καπνακοπωθή, Γεωργίου Κονδύλη 61, στον πρώτο όροφο. Είμαστε κάθε απόγευμα τις καθημερινές εκεί, από τις 7 μέχρι τις 9, για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Η ανταπόκριση μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ ενθαρρυντική και αισιόδοξη για τη νέα χρονιά, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια. Και το καλό είναι ότι εκτός από καινούργιες εγγραφές, έχουμε και επανεγγραφές των παλιών μας μελών, οι οποίοι απήχανε για τους δικούς τους λόγους, οι οποίοι δεν ήταν κάποια διαφορά ή κάποια ότι δεν ήταν ικανοποιημένοι από το Σύλλογο, απήχαν για υγειονομικούς καθαρά λόγους. Οπότε και αυτό μας ευχαριστεί ιδιαίτερα, ότι θα ξανασμίξουμε και με νέους και με νέα μέλη του Συλλόγου, αλλά και με αρκετούς παλιούς μας χορευτές και φίλους του Συλλόγου. Πότε θα αρχίσουν τα μαθήματα, τι τμήματα θα υπάρχουν και μέχρι πότε θα μπορούν να γίνουν οι εγγραφές? Τα μαθήματα ξεκινούν στις 3 Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα. Οπότε εκεί σχεδόν όλη την εβδομάδα, διότι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή διδάσκονται τα τμήματα του χορού. Οπότε σχεδόν όλη την εβδομάδα είμαστε εκεί. Και την Παρασκευή θα λειτουργήσει και το νέο τμήμα, που είμαστε πολύ χαρούμενοι και πολύ αισιόδοξοι ότι θα πάει καλά. Ένα τμήμα το οποίο λείπει από την πόλη μας. Το τμήμα που αφορά τα παιδιά και αφορά την παιδική παραδοσιακή χοροδία. Ξέρετε ότι ο Σύλλογος Τρακών έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική στα παιδικά τμήματα. Φέτος θα λειτουργήσουν 8 παιδικά τμήματα με πάνω από 120-130 χορευτές, αυτό που μας δείχνουν οι εγγραφές και τα παλιά μας μέλη, και νομίζω είναι και η πιο αισιόδοξη νότα. Άρα ανανεώνουμε τη συνεργασία μας με τα παιδιά με καινούργια τμήματα που αφορούν την παράδοση και το δίνουμε το έναυσμα να αναπτύξουν την οποιαδήποτε ικανότητα και την ενασχόλησή της εκτός από το τραγούδι και με την παραδοσιακή μουσική. Μια πολύ αξιόλογη δασκάλα, μέλος του συλλόγου μας, η κυρία Δώρα Καραγκιωζάκη, η οποία είναι και καθηγήτρια στο μουσικό σχολείο εδώ της πόλης μας. Άρα ευελπιστούμε, αν υπάρχει υγεία και είναι καλά τα πράγματα, ότι η χρονιά θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα φέτος. Υπάρχει και τμήμα αρχαρίων για ενήλικες, δηλαδή κάποιοι που δεν γνωρίζουν να χορεύουν μπορούν να ενταχθούν σε εσάς και να μάθουν να χορεύουν? Επίσης αυτό είναι μία από τους λόγους που προτιμούν πάρα πολύ το Σύλλογο Θρακών οι νέοι χορευτές. Εκτός από τη δυναμική που έχει ο Σύλλογος και να ταξιδεύει και να διαφημίζει την πόλη μας και την περιοχή μας σε όλο τον κόσμο, είναι ότι ενδιαφέρεται και για ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν την παράδοση, δεν είχαν την ευκαιρία να ξεκινήσουν. Και όπως το λέω απλά έτσι και στην ενημέρωση που κάνουν, είναι σαν να πηγαίνουν στην πρώτη τάξη στο δημοτικό σχολείο. Τα αποτελέσματα θα είναι σίγουρα, δηλαδή στο τέλος της χρονιάς, αν είναι συνεπείς, θα είναι έτοιμοι να ακολουθήσουν ένα γλέντι, μια κοινωνική εκδήλωση, να αισθανθούν όμορφα και να συνδυάσουν και την κοινωνικοποίηση, γιατί θα γνωρίσουν πολλούς ανθρώπους που έχουν τις ίδιες ανησυχίες, να μάθουν για την παράδοση, να μάθουν τους χορούς και από εκεί και πέρα να ενταχθούν σιγά σιγά, ανοίγοντας τα φτερά τους
και να γίνουν οι επόμενοι δυναμικοί χορευτές. Άρα υπάρχει αυτή η δυναμική και είναι χαρά μας και προσκαλούμε να το δοκιμάζουμε. Κάθε Δευτέρα στις 9 με 10 λειτουργεί αυτό το τμήμα. Εκεί είμαστε να φιλοξενήσουμε και τα υπόλοιπα τμήματα, αλλά 9 με 10 τη Δευτέρα είναι αυτό το τμήμα, ας το πούμε, της πρώτης τάξης του Δημοτικού. Πολύ ωραία. Όσον αφορά τις δράσεις, τι να αναμένουμε από το Σύλλογο το επόμενο διάστημα, αν το επιτρέψουν βέβαια και τα υγειονομικά δεδομένα πάντα που πρέπει να το έχουμε στα υπόψη μας. Υπάρχει σχέδιο, ήδη οργανώνουμε αρκετά πράγματα, έχουμε στο μυαλό μας, είμαστε σε επαφή, ήδη έχουμε κλείσει ταξίδι καλοκαιρινό, είναι πολύ νωρίς, αλλά όλα αυτά προγραμματίζονται έγκαιρα, 2 προσκλήσεις, από ένα νησί θα το αναφέρω, ο οποίος θα είναι ο προορισμός μας μάλλον για το καλοκαίρι, ο ένας προορισμός, και στις αίρες, εκεί που δεν μπορέσαμε φέτος να ικανοποιήσουμε μία μας πρόταση, έχουμε κλείσει ήδη για του χρόνου. Βαδίζοντας μέχρι τα Χριστούγεννα ετοιμάζουμε εκδηλώσεις που αφορούν και τους μικρούς χορευτές, που αφορούν και τους μεγάλους. Συνεργασία ήδη με την περιφέρεια με μια πολύ μεγάλη εκδήλωση που θα γίνει στο Μέγαρο, ήταν να γίνει τέλη Σεπτεμβρίου, θα γίνει στα μέσα Οκτωβρίου, θα συμμετέχει ο Σύλλογος Τρακών. Προγραμματίζουμε μία-δύο δράσεις οι οποίες θα γνωριστούμε καλύτερα με τα μέλη μας και θα δοθεί η ευκαιρία να ανταλλάξουμε και απόψεις και θέσεις όταν θα βρεθούμε όλοι μαζί. Και έχουμε και στο μυαλό μας και δεύτερο πλάνο, το οποίο ελπίζουμε να μην χρειαστεί, το οποίο αν οι υγειονομικές συνθήκες δεν το επιτρέψουν και είμαστε αισιόδοξοι για φέτος. Αλλά ο προγραμματισμός είναι έτοιμος, εμπλουτίζεται κατά τη διάρκεια της χρονιάς και ο πρώτος μας σταθμός είναι μέχρι τα Χριστούγεννα που σχεδόν είναι όλα έτοιμα και θα σας το ανακοινώσουμε νομίζω την επόμενη φορά που θα βρεθούμε. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τζερμικούδη. Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές, υγεία σε όλο τον κόσμο της περιοχής μας και ευχαριστούμε και για μία ακόμη φορά για την υπέροχη φιλοξενία. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.